Επειδή η φθηνή προπαγάνδα και η λασποειδή συκοφαντική δαιμονοποίηση έχει και τα όρια της μερικές φορές, ας βάλουμε κάποια πράγματα στο τραπέζι και στη θέση τους γύρω από την λεγόμενη ιστοριούλα που τρέχει τις τελευταίες ημέρες του τελευταίου καιρό στα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην Ελλάδα και αλλού, σχετικά ότι που κάποιοι διατυπωνίζουν όλη την ώρα, σχετικά ότι κάποιοι Εβραίοι έπικοι λιθοβόλησαν Αράβισσα δολοφονώντας τη. Και όλο αυτό στη δυτική όχθη, σου λένε. Έτσι λοιπόν, ας βάλουμε κάποια πράγματα στο τραπέζι και να εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Το βράδυ της Παρασκευής, μιλάμε τώρα για περίπου μέσα Οκτωβρίου του 2018, ένα αυτοκίνητο Αράβων έτρεχε με ταχύτητα σε έναν αυτοκινητόδρομο στο Ισραήλ. Όταν μία πέτρα έπεσε από ψηλά, σπάζοντας το τζάμι και χτυπώντας το κεφάλι μία Αράβισσα, η οποία μετέπειτα από το χτύπημα υπέκυψε στα τραύματά της. Ο Άραβας σύζυγός της, που οδηγούσε, είπε πως ενώ έτρεχε στον αυτοκινητόδρομο με ταχύτητα, άκουσε, λέει, από πάνω από τα υψώματα δίπλα στα πλάγια του δρόμου ομιλίες στα εβραϊκά. Ο άλλος οδηγούσε τώρα με ταχύτητα σε αυτοκινητόδρομο και είχε τη δυνατότητα να ακούσει φωνές στα εβραϊκά από πάνω. Okay. Και μάλιστα ούτε καν φωνές, αλλά ομιλίες, σου λέει, στα εβραϊκά. Και εξαιτίας αυτής της αμφιλεγόμενης μαρτυρίας του συζύγου, κάποιοι στις εσωτερικές μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, και μάλιστα είναι γνωστό δυστυχώς ότι οι περισσότερες από αυτές τις ηγεσίες αυτών των μυστικών υπηρεσιών είναι ακροαριστεροί. Ακροαριστεροί, οι οποίοι το μόνο που τους πραγματικά τους ενδιαφέρει είναι να δαιμονοποιήσουν τους δεξιούς πατριώτες Εβραίους και ιδιαίτερα τους Εβραίους επίκους. Έτρεξε να πούν, λοιπόν, πως θα ελέγξουν το ενδεχόμενο πως ίσως πρόκειται για Εβραίους επίκους δράστες. Αν και η Ισραηλινή αστυνομία είπε ότι είναι αμφιλεγόμενη η μαρτυρία του ίδιου του συζύγου. Okay. Και όλα αυτά μάλιστα βράδυ Παρασκευής, που σύμφωνα με τον Εβραϊσμό είναι ήδη, έχει μπει ήδη η Άγια Αργία του Σαββάτου. Ναι, στον Εβραϊσμό το Άγιο Σάββατο, το Σαββάτ, ξεκινάει από το βράδυ της Παρασκευής, το σούρουπο της Παρασκευής, μέχρι και το βράδυ του Σαββάτου. Όπου ο κόσμος ξεχνάει ότι για τους πιστούς Εβραίους, για τους πιστούς Ορθόδοξους θρησκευόμενους Εβραίους, και πώς να το κάνουμε τώρα, η πλειοψηφία των Εβραίων επίκων, των κατοίκων της Ιουδαίας και Σαμάριας, με άλλα λόγια, είναι θρησκευόμενοι Ορθόδοξοι Εβραίοι. Okay? Σύμφωνα λοιπόν με τον Εβραϊσμό, απαγορεύεται από πλευράς Εβραϊσμού για ένα πιστό Εβραίο, θρησκευόμενο Ορθόδοξο Εβραίο, όχι μόνο να πετάει πέτρες, αλλά ακόμα και να πιάνει πέτρες την Άγια Αργία του Σαββάτου. Γι' αυτό είναι μια απαγόρευση στον Εβραϊσμό, στον Εβραϊκό θρησκευτικό νόμο που λέγεται Μούκτσε. Okay? Αλλά αυτά είναι ψηλά γραμματάκια μπροστά στη στημένη προπαγάνδα που κάποιοι θέλουν να στήσουν δαιμονοποίησης εναντίον των Εβραίων κατοίκων της Ιουδαίας και Σαμάριας. Δυστυχώς. Προσοχή όμως. Αυτό ακόμα, το ότι θέλουν να ψάξουν, να δούνε αν υπάρχει κάτι, δεν είναι τίποτα ακόμα. Σωστά. Όλα είναι μόνο λόγια. Μόνο λόγια του αέρα. Καμία απόδειξη. Και πριν λοιπόν αποδειχτεί τίποτα, ξαφνικά ξεκίνησε η αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Εθνών να μιλάνε για εβραϊκή επίθεση ως γεγονός, την οποία καταδικάζουν τα Ηνωμένα Έθνη και επιζητούν από το Ισραήλ να συλληφθούν οι ένοχοι Εβραίοι. Ακούσατε?
ποια αντιπροσωπεία, ποιοι το ζητάνε αυτά, τα Ηνωμένα Έθνη, τα Ηνωμένα Έθνη, που το βουλώνουν συνεχώς, όταν συνέχεια δολοφονούνται Εβραίοι στο Ισραήλ από Άραβες τρομοκράτες, όταν ακριβώς μία εβδομάδα πριν από αυτό το γεγονός, Άραβες τρομοκράτης στην περιοχή του Μπαρκάν, στη Σαμάρια, δολοφόνησε δύο Εβραίους στην Κιν και τον Ζιβ, όταν πριν ένα μήνα Άραβες τρομοκράτης άλλος δολοφόνησε τον Άρη Φούλτ. Τι γίνεται εδώ πέρα, εκεί πέρα δεν ξέρω να μιλήσω σε όλες αυτές τις τρομοκρατικές επιθέσεις που συμβαίνουν. Αλλά δεν περιμέναμε κάτι άλλο από τους υποκριτές των έξω. Αλλά μαζί με αυτούς τους υποκριτές εκ των έξω μπήκαν στο χώρο της δαιμονοποίησης και του αντισημιτικού λίβελου αίματος και η εθνομηδενιστική μειοψηφική ακροαριστερά στο Ισραήλ. Με πρώτο και καλύτερη την αριστερή φυλάδα Άρετς και το εξτρεμιστικό αριστερό κόμμα Μέρες και τα διάφορα αριστερά ΜΚΟ. Ναι, οι ίδιοι πάλι αριστεροί στο Ισραήλ που το βουλώνουν κι αυτοί μπροστά στις συνεχόμενες αραβικές τρομοκρατικές επιθέσεις. Που όταν εδώ και δεκαετίες Άραβες πετάνε πέτρες σε αυτοκίνητα Ισραηλινών Εβραίων και έχουν σκοτωθεί Εβραίοι από ρήψη πετρών από Άραβες, όπως η μικρούλα Αντέλ Μπιτών, όλοι αυτοί οι αριστεροί κάνουν γαργάρα λέγοντας πως οι πέτρες δεν σκοτώνουν, αλλά ξαφνικά τους ενόχλησε που πέθανε μία Αράβισσα μουσουλμάνα. Okay, εκεί ξέρανε να πειραχτούν για την Αντέλ, τη μικρή Αντέλ Μπιτών, κουβεντούλα. Και μετά το ψέμα το παίρνουν όλα σχεδόν τα μεροληπτικά εναντίον του Ισραήλ παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρουσιάζοντας τη στημένη υποψία ως γεγονός. Και μάλιστα κάποιοι το παραφούσκωσαν ακόμα περισσότερο και διαστρέβωσαν ακόμα και το γεγονός το ίδιο και την είδηση, μιλώντας πια για λιθοβολισμό. Και ας μην κοροϊδευόμαστε, άλλο πράγμα ο λιθοβολισμός, αλλού πάει το μυαλό του ανθρώπου. Και άλλο πράγμα το να πέσει μια πέτρα σε ένα αυτοκίνητο και να σκοτωθεί κάποιος από αυτή την πέτρα. Και μετά, στην ελληνική πραγματικότητα, έχουμε και κάτι άλλους οπαδούς αυτής της εθνομηδενιστικής, μειοψηφικής, self-hate αριστεράς του Ισραήλ, που βγαίνουν και κάνουν και αυτοί με τη σειρά τους βίντεο, στα οποία δαιμονοποιούν τους Εβραίους επίκους ως Εβραίους τρομοκράτες. Μιλώντας αυτοί ως Εβραίοι που έζησαν κάποτε στο Ισραήλ, ενώ σήμερα ζουν στη Διασπορά. Εβραίοι αφομοιωμένοι βέβαια, αυτό δεν ξέρω να τονίζουν, και επιζητάνε την τιμωρία αδερφών τους για σκευωρίες που δεν έπραξαν, δίνοντας έτσι όπλα ακόμα περισσότερα στους αντισημίτες και στους εχθρούς του Ισραήλ. Οι ίδιοι μάλιστα που εδώ και χρόνια, όταν δολοφονούνται Εβραίοι στο Ισραήλ από Άραβες τρομοκράτες, είτε δεν βγάζουν καθόλου τσιμουδιά, είτε που και που κάνουν καμιά μικρή αναφορούλα στο γεγονός, πάντα ψάχνοντας να βρουν ελαφρυντικά στον Άραβο τρομοκράτη, εάν κάνουν την αναφορούλα. Όπως δεν τους ακούσαμε αυτούς τους κυρίους, με εισαγωγικά κυρίους, όταν πριν ένα μήνα Άραβας τρομοκράτης έσφαξε τον ηρωικό Εβραίο και Ισραηλινό ακτιβιστή Άρι Φούλτ. Α, ξέχασα. Για αυτούς τους κυρίους είναι και αυτός ακόμα ένας Εβραίος έπικος. Άρα ένας Εβραίος τρομοκράτης. Τι μένει δυστυχώς? Να βγει κανένα κις και να βγάλει και αυτό καμία καταδικαστική επιστολούλα, τη στιγμή που εδώ και μήνες δεν κάνει κανένα λόγο το ΚΙΣ για τις άπειρες αραβικές τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον Εβραίων αδερφών μας στο Ισραήλ. Όταν όμως δείχθηκε η τιμή των αλαχοκομουνιών του Ρουβίκονα, το ΚΙΣ πρώτο έτρεξε να πάρει θέση. Πόση άλλη υποκρισία, αληθινά, πόση. Πόσο ακόμα θα αντέξουμε αυτές τις σκευωρίες, αυτά τα ψέματα
Και αν μην τι άλλο, έχουμε συνηθίσει δυστυχώς όλη αυτή τη συκοφαντία από απ' έξω. Από τους διάφορους υποκριτές και αντισημίτες από απ' έξω. Το θέμα είναι τι γίνεται με αυτούς τους Εβραίο αντισημίτες εκ των έσω. Με όλη αυτή την προπαγάνδα εκ των έσω που δίνουν όπλα στους αντισημίτες να μας διαβάλουν και μας πολεμάνε ακόμα περισσότερο. Εμείς τουλάχιστον πονάμε και πονάμε βασικά για τους νεκρούς δολοφονημένους αδερφούς μας του λαού μας. Είτε αυτοί είναι Εβραίοι έπικοι, κάτοικοι της Ιουδαίας και Σαμάριας, κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, είτε είναι Εβραίοι σε κάθε περιοχή του Ισραήλ, του Τελαβίβ, της Νέγκεβ, της Γαλιλαίας, της Χάιφα, του Αιλάτ, της Μπερσέβα, είτε είναι Εβραίοι της Διασποράς. Κάθε Εβραίος, ως Εβραίος, όταν βρίσκεται κάτω από επίθεση, από τους εχθρούς του ελού, του εβραϊκού λαού, είμαστε υπέρ του, χωρίς να κάνουμε διακρίσεις. Είτε είναι Εβραίος δεξιός, αριστερός, θρησκευόμενος, μη θρησκευόμενος, αντιθρησκευόμενος, δεν μας ενδιαφέρει εκείνη την ώρα. Κάποιοι άλλοι όμως, δήθεν Εβραίοι μόνο στην καταγωγή, αλλά καθόλου στην ψυχή, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να σπείρουν ακόμα περισσότερο δαιμονοποίηση και μίσος εναντίον Εβραίων αδερφών τους, επειδή δεν τους κάθονται ιδεολογικά, δυστυχώς.